Καλώς ήρθες στο Στολίσαμε το podcast. Το podcast του Insurance Market που σου λύνει προβλήματα και απορίες για την ασφάλεια, την ενέργεια αλλά και το χρήμα. Καλή ακρόαση! Γεια σας, καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Στολίσαμε the podcast. Αυτή τη φορά είναι λίγο πιο διαφορετικό podcast από τα προηγούμενα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας την Εκάβη Βαλερά, το ιδρυτικό μέλος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Δεσμός. Γεια σου, Εκάβη. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και είμαι σίγουρη ότι θα κάνω μια πολύ όμορφη συζήτηση και ενδιαφέρουσα και χρήσιμη για τις δράσεις του Δεσμού και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι το πρώτο μου podcast. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Θα κάνεις την αρχή μαζί μας. Θέλω να ξεκινήσω με το πολύ βασικά. Πώς ξεκίνησε ο Δεσμός? Ο Δεσμός ξεκίνησε από 5 φίλες, αλλά κυρίως ξεκίνησε από ένα πολύ ουσιαστικό προβληματισμό πριν από 10 περίπου χρόνια, ίσως λίγο παραπάνω. Ξεκίνησε ουσιαστικά γιατί αυτό που βλέπαμε γύρω μας ήταν ότι υπήρχε πολλοί κόσμος που ήθελαν να προσφέρει. Βρισκόμασταν τότε το 2012 και 2011 που ξεκίνησε η συζήτηση μεταξύ μας για την ίδρυση του Δεσμού, στη βαθιά κρίση οικονομική της Ελλάδας, και γύρω μας τα προβλήματα ανθρωπιστικά, κοινωνικά και οικονομικά φυσικά αυξανόντουσαν καθημερινά. Οπότε ο προβληματισμός μας ήταν ότι υπήρχε πολλοί κόσμος γύρω μας που ήθελε να προσφέρει, που είχε τον τρόπο να είχε είτε τα χρήματα, είτε τα είδη, είτε τις υπηρεσίες και το know-how να προσφέρει στους πιο ευάλωτους. Από την άλλη, υπήρχαν πάρα πολλές ανάγκες, οι οποίες αυξάνονταν διαρκώς, αλλά δεν υπήρχε αυτός ο ενδιάμεσος παράγοντας, αυτός ο ενδιάμεσος κρίκος, να σου το πω έτσι, ώστε να μπορέσει να κάνει το κατάλληλο match. Ναι. Και αυτό μας ώθησε να δημιουργήσουμε το Δεσμό, ώστε να γίνει ακριβώς αυτός ο συνδετικός κρίκος, αυτός ο δεσμός, μεταξύ αυτών που θέλουν να προσφέρουν και αυτών που έχουν ανάγκη. Άρα λοιπόν το όνομα του Δεσμού προέκυψε έτσι από το στόχο, ας πούμε, που έχει ο οργανισμός αυτός? Ναι, είναι ακριβώς αυτό. Ψάχναμε ένα όνομα το οποίο θα αντανακλούσε ακριβώς την αποστολή μας, που είναι να συνδέουμε τα δύο αυτά μέρη, τα οποία μέχρι τότε βλέπαμε ότι ήταν ασύνδετα ή υπήρχε μια μεγάλη δυσκολία στο να συνδεθούν αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Ναι. Οπότε λοιπόν, ποιες είναι οι δράσεις σας? Μέσα στα 17 χρόνια η αποστολή του Δεσμού παραμένει η ίδια φυσικά. Ο στόχος μας είναι να ματσάρουμε όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα δωρεές με πραγματικές ανάγκες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία φυσικά έχουμε δημιουργήσει και μεγαλύτερα προγράμματα σε 4 βασικούς πυλώνες: την κοινωνική πρόνοια, την υγεία και την υγειονομική περίθαλψη, την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος και την αντιμετώπιση και αποκατάσταση κρίσεων. Είναι οι 4 βασικοί πυλώνες γύρω από τους οποίους οργανώνουμε και τα project, δημιουργούμε μάλλον, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε project και προγράμματα, και περιλαμβάνουν και περικλείουν σχεδόν όλα τα ενδιαφέροντα και όλα τα πεδία και αντικείμενα που μπορεί κανείς να σκεφτεί και να συναντήσει στην κοινωνία των πολιτών. Ναι, ακριβώς. Μια μικρογραφία σε εισαγωγικά της κοινωνίας, ας πούμε, και πιάνεται όλες τις εκφάνσεις. Προσπαθούμε, και είναι αρκετά ευρείες κατηγορίες, ας το πούμε έτσι, ώστε να περιλαμβάνουν δραστηριότητες από το περιβάλλον μέχρι τον εθελοντισμό, μέχρι την πεσιτιστική βοήθεια, αλλά ακόμα και την γρήγορη και έγκυρη και έγκαιρη αντιμετώπιση σε φυσικές καταστροφές, σε πολύ σημαντικές κρίσεις όπως είναι ο COVID και το προσφυγικό. Στον COVID πώς δράσατε, πώς λειτουργήσατε εκεί? Ο COVID νομίζω ήταν μια μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Ήταν κάτι το οποίο νομίζω ήταν πρωτοφανές και σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο για την Ελλάδα φυσικά. Για μας η ανταπόκριση στον COVID ήταν κάτι το οποίο μας έδειξε δύο πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στο Δεσμό. Το πρώτο ήταν ότι πολλοί δωρητές και από την Ελλάδα, εταιρικοί και ιδιώτες, αλλά και από το εξωτερικό, μας εμπιστεύτηκαν αμέσως και με χρηματικές δωρεές πολύ σημαντικές, αλλά και με δωρεές σε είδο, οι οποίες ήταν πάρα πολύ σημαντικές σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο. Για παράδειγμα, διαχειριστήκαμε περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια μάσκες μιας χρήσης σε μια περίοδο που δεν υπήρχαν μάσκες πουθενά, και τις αξιοποιήσαμε για να καλύψουμε ανάγκες σε οργανισμούς κατά προτεραιότητα που φιλοξενούσαν ανθρώπους
υψηλού κινδύνου που βρέθηκαν εκτός εσύ. Συγκεντρώσαμε περισσότερο από 500.000 ευρώ σε δωρεές χρηματικές και αξιοποιήσαμε περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο σε δωρεές είδος. Οπότε ήταν για μας ένα πολύ μεγάλο project. Όντως. Ναι. Θα μπορούσε να σας έχει βγει σε πολύ. Να σας έχει περάσει αρκετά αρνητικά, ας πούμε, η πανδημία και όλο αυτό, αλλά εν τέλει μόνο καλό προσφέρατε από αυτό. Ναι, εντάξει. Και εμείς, όπως πολλοί κόσμοι, δουλέψαμε το σπίτι. Εντάξει, λογικό. Φυσικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο το ότι δεν μπορούσαμε να βρεθούμε με τους ανθρώπους μας και εμείς, όπως για πάρα πολύ κόσμο. Και φυσικά ήταν πολύ δύσκολο το ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε εκδηλώσεις. Και έπρεπε να ξανασκεφτούμε το πώς θα κάνουμε fundraising events, το πώς θα έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με το κοινό μας με διαφορετικούς τρόπους, όπως και όλους. Ναι, βέβαια. Μου είπες πριν λοιπόν ότι έφτασαν σε εσάς και άνθρωποι από το εξωτερικό. Αυτό πώς προέκυψε, τόσο είναι πολύ εντυπωσιακό το πόσο ευρέως γνωστοί τελικά είστε και στο εξωτερικό. Πώς σας βρίσκουν, ας πούμε, από το εξωτερικό? Δεν θα έλεγα ότι μας ξέρει όλος ο πλανήτης. Όχι, αυτός είναι ο στόχος μας. Και πάλι όμως. Είναι πολύ ωραία. Είναι λίγο σπάνιο για οργανισμό στην Ελλάδα να είναι γνωστός και στο εξωτερικό. Έχουμε αρκετά μεγάλη υποστήριξη από Έλληνες του εξωτερικού, καταρχάς. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνεργαζόμαστε πολύ και με οργανισμούς οι οποίοι είναι οργανισμοί της διασποράς. Οπότε φυσικά και εκείνοι βοηθάνε πολύ στην μετάδοση του μηνύματος, ας πούμε, και στο awareness του δεσμού στο εξωτερικό. Από την άλλη, όταν υπάρχει μια μεγάλη κρίση, για παράδειγμα οι φωτιές στο μάτι στην Ανατολική Αττική, κινητοποιείται πάρα πολλούς κόσμους στο εξωτερικό μη Έλληνες για να υποστηρίξουν και αναζητούν έναν partner στην Ελλάδα ώστε να αισθάνονται ασφάλεια για το πώς προσφέρουν. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει γίνει αρκετά εκλεκτικός στον τρόπο που προσφέρει και ψάχνει, όπως θα ψάξει ένα προϊόν και θα κάνει έρευνα αγοράς για το ποιος είναι το κατάλληλο προϊόν για αυτό που θέλει, ο κατάλληλος προμηθευτής για αυτό που ψάχνει. Έτσι και το κομμάτι της προσφοράς έχει γίνει και αυτό, νομίζω, αρκετά high στο service που προσφέρει. Και ο κόσμος έχει αποκτήσει υψηλά standards στο πώς θέλει να βλέπει τη δωρεά του να αξιοποιείται. Ναι. Και ο δεσμός ανταποκρίνεται σε αυτό, γιατί έχουμε θέσει πολύ, πολύ ως θεμελιώδη αρχή τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στο έργο μας. Και νομίζω ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται σε αυτό, δηλαδή νιώθει ασφάλεια. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πώς την εξασφαλίζετε αυτή τη διαφάνεια? Tricky question. Πολύ αστείο, δεν είναι το segue. Έτσι λύσαμε εδώ. Έτσι, είσαι έλουρο. Η διαφάνεια αυτή διασφαλίζεται με πολλαπλούς τρόπους. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας φυσικά στο δεσμό, αλλά και πράγματα τα οποία έχουμε θέσει ως διαδικασίες και προς το δωρητή, αλλά και προς την ίδια μας, τη δική μας αυτοαξιολόγηση. Οπότε αφενός ο δωρητής καλείται να συμμετέχει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας της υλοποίησης της δωρεάς του, εφόσον το επιθυμεί, από το να επισκεφθεί τον οργανισμό, από το να παρακολουθήσει και να δει την διαδικασία έρευνας αγοράς και φυσικά να παρευρεθεί στην παράδοση των ειδών όταν αυτή γίνει στους τελικούς ωφελούμενους. Όταν ολοκληρωθεί οποιαδήποτε δωρεά, ο δωρητής λαμβάνει μία τελική αναφορά για τη δωρεά του που περιλαμβάνει από οικονομικό απολογισμό, τιμολόγια, οτιδήποτε εξοδεύτηκε στο πλαίσιο του project μέχρι και το τελευταίο cent και ποιοτική αναφορά, δηλαδή ποιος είναι ο οργανισμός ή ποιοι είναι οι οργανισμοί που τελικά ωφελήθηκαν από τη συγκεκριμένη δωρεά, τι έργο υποστηρίχθηκε με την συγκεκριμένη δωρεά, είτε αυτή είναι σε είδος είτε είναι σε χρηματική δωρεά, και έναν απολογισμό από τον ίδιο το δεσμό για το συνολικό μας έργο. Οπότε το κομμάτι του απολογισμού στο δωρητή για μας είναι πάρα 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 πολύ σημαντικό. Ναι. Αντιστοίχως και εμείς ως φορέας και ως μη κερδοσκοπικό σωματείο παίρνουμε και εμείς τα μέτρα μας, ας το πούμε έτσι, ώστε να αυτοαξιολογούμαστε με τη βοήθεια συνεργατών. Έχουμε ήδη εκπονήσει 2 μελέτες αντικτύπου σε συνεργασία με την Deloitte Ελλάδος. Είχε κάτι πολύ ωραία αποτελέσματα. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ούτε εμείς δεν τα περιμένουμε. Ναι, αλήθεια είναι. Πες μας 2-3 έτσι ωραία νούμεράκια. Θα πω τα τελευταία που ήταν και ακόμα καλύτερα από τα πρώτα.
Ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2021, δημοσιεύτηκε η έρευνα, η μελέτη τύπου. Για κάθε ένα ευρώ που δαπανάμε για την λειτουργία του σωματείου μας, επιστρέφουμε 9,2 ευρώ στην ελληνική κοινωνία. Οπότε ο πολυπλησιαστής είναι πάρα πολύ μεγάλος, πολύ υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Συνολικά, μέσα από τη δραστηριότητα του δεσμού, έχουμε προσφέρει 13 εκατομμύρια ευρώ στην ελληνική κοινωνία. Και συνολικά έχουμε καλύψει όλες τις ανάγκες, δηλαδή αυτά τώρα είναι σε equivalence, δηλαδή σε ισοδύναμα με βάση το μοντέλο της Deloitte. Έχουμε καλύψει τις ανάγκες πλήρως 216.000 ανθρώπων. Πόπο. Το οποίο, εντάξει, μας έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Μας χαροποιεί, μας κάνει πάρα πολύ περήφανος. Και σας δίνει και ένα κίνητρο, ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο, να συνεχίσετε. Και να μεγαλώνετε ακόμη περισσότερο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, πραγματικά. Και είναι και η φετινή χρονιά με την pro bono υποστήριξη της PwC. Ολοκληρώνουμε και το πρώτο μας οικειοθελώς και το πρώτο μας έλεγχο ορκωτών λογιστών για τα οικονομικά μας. Οπότε προσπαθούμε με κάθε τρόπο να διασφαλίζουμε την ορθή λειτουργία του σωματείου και τον απολογισμό και προς το κοινό, αλλά και προς τους δωρητές μας. Νομίζω ότι τη σημερινή εποχή είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η διαφάνεια και να επικοινωνείται και προς τα έξω. Ναι. Ποιες εταιρείες σας στηρίζουν? Ένα πολύ μεγάλο στοίχημα του δεσμού όταν ιδρυθήκαμε ήταν να προσεγγίσουμε και την εταιρική προσφορά. Για μας ήταν πολύ σημαντικό, επειδή όλες μας προερχόμαστε και από ένα background εταιρικό. Έχουμε εμπειρία επαγγελματική σε εταιρικά περιβάλλοντα, να μπορέσουμε να μιλήσουμε με τη γλώσσα την εταιρική και να μπορέσουμε να εξηγήσουμε κατά κάποιο τρόπο και να μοιήσουμε αντιστοίχως εταιρείες στον κόσμο της προσφοράς. Ναι. Να μπορέσουμε να φέρουμε δηλαδή εταιρείες που θέλουν να το ακούσουν και θέλουν να προσφέρουν, να προσφέρουν με ακόμη πιο αποτελεσματικό τρόπο και να βρουν αυτό που τους ταιριάζει. Ναι. Για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Από την αρχή του δεσμού, από το 2012, βλέπαμε ότι σταδιακά κάθε χρόνο περισσότερες εταιρείες μας εμπιστεύονταν. Και περισσότερος κόσμος, έτσι, εταιρικός, ερχόταν κοντά μας, γιατί μπορούσαμε να υλοποιούμε και να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε μαζί τους project και προγράμματα, τα οποία τα αποκρίνονταν και στις δικούς τους στόχους και στις στρατηγικές προτεραιότητες. Αλλά συγχρόνως κάλυπταν και πραγματικές ανάγκες, που για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό και για το δικό μας δίκτυο ωφελούμενων οργανισμών πάρα πολύ σημαντικό. Πια ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δραστηριότητάς μας προέρχεται από συνεργασίες εταιρικές. Θα έλεγα το μεγαλύτερο. Ναι. Και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχουμε σταθερές συνεργασίες, όπως και με την Insurance Market. Διαχρονικές συνεργασίες, οι οποίες, αν δεν μεγαλώνουν κάθε χρόνο και δεν διευρύνονται κάθε χρόνο, αποκτούν και μια χρειά έτσι συμβουλευτική και πιο ουσιαστική, βαθαίνουν ως σχέσεις. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν εταιρείες που ξεκινάνε από ένα μικρό project έρχονται μετά την επόμενη χρονιά με κάτι μεγαλύτερο, την μεθεπόμενη χρονιά με κάτι ακόμη πιο μεγάλο, και αποκτούμε έτσι μια ισότιμη σχέση και βλέπουμε ότι και το δικό τους ενδιαφέρον και η δική τους προσφορά αποκτά ένα μεγαλύτερο βάθος. Ναι. Ο δεσμός πώς κουμπώνει με τους άλλους οργανισμούς? Α, πολύ καλή ερώτηση. Εξαιρετική ερώτηση. Βέβαια, ευχαριστούμε. Αυτό είναι το τέλειο με τον δεσμό. Ναι. Και κάτι το οποίο ενώ στην αρχή μας δυσκόλεψε πάρα πολύ, ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί επί της ουσίας δεν έχουμε ένα αντικείμενο. Περιέχουμε όλα τα αντικείμενα. Δεν υπάρχει αποκλειστικότητα με μία συγκεκριμένη ευάλωτη ομάδα ή με ένα τύπο οργανισμού ή με μία περιοχή. Οπότε αυτό στην αρχή ήταν κάπως πολύ ευρύ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό οδηγείται και καθοδηγείται και δημιουργείται από την επιθυμία μας να υποστηρίξουμε κάθε άλλο οργανισμό και να λειτουργήσουμε συμπληρωματικά στο έργο τους. Ναι. Οπότε ουσιαστικά ο δεσμός κουμπώνει με όλους τους άλλους οργανισμούς. Δεν υπάρχει οργανισμός που να μην μπορεί να υποστηριχθεί από το δεσμό. Ναι. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούμε τους κοινοφελείς φορείς, να μαθαίνουμε για το έργο τους, είτε αυτή είναι ο πιο μικρός grassroots οργανισμός και φορέας τοπικός στην Βόρεια Ελλάδα, είτε είναι ένας μεγάλος οργανισμός με πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα και
πολυδιάστατη δραστηριότητα, να μπορούμε να μιλάμε και να μαθαίνουμε για το έργο του, τις ανάγκες του, τι είναι αυτό που ονειρεύεται, τι είναι αυτό που θα τον βοηθήσει να γίνει καλύτερος, να μεγαλώσει, αλλά και τι είναι αυτό που χρειάζεται επιγόντως. Mm. Δηλαδή, από βραχυπρόθεσμη ανάγκη μέχρι την πιο μακροπρόθεσμο στόχο ή όνειρο που μπορεί να έχει. Ναι. Εκτός λοιπόν από προσφορά, σύμπραξη με άλλες εταιρείες και με οργανισμούς, το έργο του Δεσμού είναι σημαντικό και σε άλλους τομείς, όπως αναφέραμε και στην αρχή του podcast, όπως για παράδειγμα η επαγγελματική αποκατάσταση των νέων στη χώρα μας. Σωστά τα λέω? Σωστά. Μίλησέ μας λίγο περισσότερο γι' αυτό, γιατί είναι μοναδικό αυτό. Ένα από τα προγράμματα που τρέχει ο Δεσμός στο πυλώνα οικοδομώντας ένα καλύτερο μέλλον είναι το Δεσμός για τους Νέους. Mm. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Είναι ένα από τα προσωπικά μου αγαπημένα και είναι ένα πρόγραμμα που πλέον τρέχει μόλις ξεκίνησε τον τέταρτο κύκλο του. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτεί θέσεις εργασίας για ζευγάρια άνεργων νέων αφενός που συντεριάζονται με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Mm. Δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να προσλάβουν κάποιον άνεργο νέο ή νέα, ώστε να εργαστεί μαζί τους. Στο συγκεκριμένο γύρο θα επιλεγούν 10 τυχεροί, 10 επιτυχόντες. Και πότε κλείνουν οι αιτήσεις? Τη Δευτέρα 19. Την Τρίτη 20. Προλαβαίνετε. Ναι. Όσο ενδιαφέρεστε. Τρίτη 20. Τέλειο. Πολύ, πολύ ωραίο αυτό. Μ' άρεσε πολύ αυτό το πρόγραμμα. Πάμε τώρα λίγο στα πιο βασικά. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε στο Δεσμό? Ναι. Και που αντιμετωπίζετε βασικά αυτή τη στιγμή? Διαχρονικά νομίζω ότι τίποτα δεν συγκρίνεται με την αρχή. Mm. Ως πρόκληση. Δεν θα έλεγα δυσκολία τόσο πολύ όσο πρόκληση. Η αλήθεια είναι ότι όταν δημιουργείς κάτι από την αρχή, από τη γραφειοκρατία μέχρι την, ειδικά στην Ελλάδα, μέχρι την αποτύπωση πρακτικά αυτού που έχεις στο μυαλό σου, ναι, και την οργάνωση και τη λειτουργία, το να φτιάξεις διαδικασίες και τη λειτουργία ενός οργανισμού από το μηδέν, όπως το να φτιάξεις μια startup από το μηδέν. Ακριβώς. Ή μια εταιρεία από το μηδέν, ναι, νομίζω είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη πρόκληση. Ναι. Ναι. Αυτό βέβαια έγινε σε ένα κλίμα πολύ φιλικό. Δηλαδή, ήμασταν πολύ τυχερές που ήμασταν πολύ αγαπημένες φίλες, mm, και έτσι σκεφτόμασταν με παρόμοιο τρόπο. Υπήρχε ένα φοβερό πνεύμα συνεργασίας και τρομερή διάθεση δημιουργίας και πάθος για αυτό που κάνουμε τότε. Οπότε, ακόμα και αυτά τα εμπόδια και αυτές τις προκλήσεις ξεπερνιούνταν σχετικά εύκολα. Mm. Ή με έναν τρόπο που φαινόταν εύκολος. Δηλαδή, τώρα, αναλογιζόμενοι το παρελθόν, μου φαίνεται ότι είναι ρομαντικό. Τότε υπήρχαν, το βιώναμε ίσως διαφορετικά. Σίγουρα ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη πρόκληση, όχι μόνο για το Δεσμό, αλλά και για τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και κοινοφελείς οργανισμούς σε όλη τη χώρα, είναι το να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του. Mm. Έτσι. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο όλους μας απασχολεί, γιατί ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός δεν έχει εμπορική δραστηριότητα απαραίτητα, δεν έχει όλους τους τρόπους που μπορεί να έχει εισόδημα, ναι, να το πούμε έτσι. Ο κάθε ένας φυσικά με τα δικά του δεδομένα. Οπότε πάντα το να βρίσκεις τρόπους και να προσπαθείς να δημιουργείς τρόπους για να έχεις, να εξασφαλίσεις πόρους για τη δική σου λειτουργία και τη δική σου βιωσιμότητα είναι πάντα η μεγαλύτερη πρόκληση. Το οποίο απασχολεί και εμάς και όλους τους οργανισμούς, νομίζω, σε όλη την Ελλάδα. Και πώς το κάνετε αυτό? Πώς γίνεται το fundraising του οργανισμού? Προσπαθούμε να είμαστε δημιουργικοί σε αυτό, mm, η αλήθεια είναι, και να κάνουμε πράγματα στα οποία και εμείς οι ίδιοι θα τα αποκρινόμασταν. Mm. Ένα από αυτά είναι το Giving Tuesday, για παράδειγμα. Βέβαια. Είναι κάτι το οποίο ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια. Το Giving Tuesday είναι μια μέρα φιλανθρωπίας που έχει ξεκινήσει από την Αμερική, όπως τα περισσότερα τέτοια πράγματα ξεκινάνε από την Αμερική. Mm. Γιορτάζεται πάντα την Τρίτη μετά το Black Friday και μετά το Thanksgiving, που είναι μια μεγάλη Αμερικάνικη γιορτή. Mm. Και ουσιαστικά ξεκινάει, υποτίθεται, την περίοδο των Χριστουγέννων, με έτσι ακυρώνοντας λίγο το καταναλωτικό πνεύμα, ναι, των προηγούμενων ημερών, με ένα πνεύμα προσφοράς, το πούμε έτσι. Συμμετέχουμε κι εμείς, μάλλον έχουμε ξεκινήσει κι εμείς μια εκστρατεία που γιορτάζεται εκείνη την ημέρα, και ουσιαστικά προσκαλούμε e-shops και φυσικά καταστήματα που συνεργαζόμαστε, αλλά το δίκτυο αυτό μεγαλώνει κάθε χρόνο και περισσότερο. Insurance Market και πάλι είναι μαζί μας αυτό. Βάζουμε και εμείς τον οβολό μας. Η αλήθεια είναι.
Και προσκαλούμε να αφιερώσουν μέρος των εσόδων τους ή ένα ποσοστό από τα εσόδα τους ή ένα ευρώ ένα συμβόλαιο, για παράδειγμα, 3 ευρώ ένα συμβόλαιο, όπως κάνει η Finance Market, για εκείνη τη μέρα ή για όσο διάστημα επιθυμούν, στηρίζοντας το δεσμό. Ναι. Είναι κάτι το οποίο είναι fun, έχει αρχίσει να γίνει viral γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη έτσι, κινητικότητα στα social media κτλ. Ναι, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ fun για μας, γιατί είναι ένας τρόπος να συνδεόμαστε με τις εταιρείες που μας στηρίζουν, που όμως δεν θέλουν να κάνουν ένα μεγαλύτερο commitment, δεν θέλουν να κάνουν μια μεγαλύτερη δέσμευση. Είναι όμως, είναι το κοινό τους social mediaκό, να το πω έτσι. Ναι. Οπότε είναι πιο εμπορική και για μας είναι μια τρομερή ευκαιρία να δημιουργήσουμε αυτό το buzz γύρω από το δεσμό με ένα φοβερό κοινωνικό μήνυμα. Οπότε προσπαθούμε συνεχώς να βρίσκουμε τέτοιου τύπου εκστρατείες και δραστηριότητες, οι οποίες ανταποκρίνονται σε διαφορετικά κοινά, ενδεχομένως, και στηρίζουν το δεσμό παράλληλα. Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος να συμβάλλει και να στηρίξει το έργο του δεσμού? Οποιοδήποτε μπορεί να βοηθήσει το έργο του δεσμού. Και μάλιστα μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας, στο www.desmos.org, να χαζέψει λίγο όλα τα project και τα έργα που κάνουμε, να δει τι τον ενδιαφέρει ή τι είναι ενδιαφέρει και να μπορέσει να συμπληρώσει μια φόρμα εκδήλωση ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα μας, λέγοντας είτε μπορεί αν είναι εταιρεία να θελήσει να συνεργαστεί μαζί μας σε ένα πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αν είναι ιδιώτης μπορεί να προσφέρει είτε οικιακό εξοπλισμό είτε πράγματα που μπορεί να έχει σπίτι του και εμείς να τον βοηθήσουμε να βρει πού είναι ο κατάλληλος προορισμός, είτε να προσφέρει εθελοντικό χρόνο, είτε να προσφέρει χρηματικά. Μπορεί κάποιος να γίνει φίλος του δεσμού και αυτό μπορεί να το κάνει μέσα από, από την ιστοσελίδα μας, είτε να κάνει μια δωρεά για να ενισχύσει το έργο μας, είτε προς κάποιο project. Τον εθελοντικό χρόνο, δηλαδή, πώς μπορεί κάποιος να τον προσφέρει? Μπορεί κάποιος να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του. Εμείς κάνουμε μια συνάντηση με κάθε έναν που ενδιαφέρεται να είναι εθελοντής και ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, ανάλογα με τα δικά του skills ή τα δικά της skills, είτε θα το προτείνουμε κάποιον οργανισμό άλλων που μπορεί να αξιοποιήσει τα ταλέντα του και τα skills του για να προσφέρει, και ανάλογα και με τον χρόνο που έχει να διαθέσει κάποιος, έτσι. Γιατί να θυμίσουμε εδώ ότι ο εθελοντισμός δεν είναι κάτι το οποίο κάποιος κάνει χωρίς δέσμευση. Είναι κάτι το οποίο αφιερώνουμε χρόνο, κάνουμε μια δέσμευση στον οργανισμό με τον οποίο συνεργαζόμαστε και φέρνουμε εις πέρας αυτό που αναλαμβάνουμε. Με αυτά τα δεδομένα, κάποιος πρέπει, όπως προσεγγίζει μια εργασία ή ένα task, έτσι προσεγγίζουμε και τον εθελοντισμό. Και σκεφτόμαστε πόσο χρόνο μπορούμε να προσφέρουμε, σε πόσο τακτικά και τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε για, και να προσφέρουμε για τον εθελοντισμό που έχουμε στο μυαλό μας. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, ή θα προτείνουμε έναν οργανισμό με τον οποίο συνεργαζόμαστε που ταιριάζει σε αυτά τα ενδιαφέροντα και σε αυτό το skill set που φέρνει ο καθένας, ή ο ίδιος ο δεσμός έχει δικές του ανάγκες που μπορεί να είναι από μεταφράσεις τα άρθρα που έχουμε στην ιστοσελίδα μας μέχρι παρουσία φυσική σε events, δραστηριότητες και projects που τρέχουμε. Τέλειο. Τελικά δεσμός σημαίνει προσφορά, αλληλεγγύη, δημιουργικές ιδέες για να προσφέρεις βασικά. Ναι. Για μένα αυτό είναι ο δεσμός. Το να εμπνέεις τον κόσμο και να εμπνέεις τους άλλους στο να προσφέρουν. Με το να είσαι δημιουργικός, να δίνεις έξυπνες λύσεις, να ουσιαστικά να το κάνεις τόσο εύκολο και τόσο no-brainer που άλλος να μην έχει παρά να το κάνει. Τέλειο. Κάβη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ, ήταν τέλεια. Πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολύ όμορφα και χρήσιμα. Και σας εύχομαι να συνεχίζετε να μεγαλώνετε όπως εσείς θέλετε και να γίνετε παγκοσμίως. Και να έρθετε από όλο τον κόσμο να σαπορτάρουν το δεσμό. Μακάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και όλους σας που μας ακούσατε και τα λέμε σε ένα επόμενο. Αν σου άρεσε αυτό το podcast, μην ξεχάσεις να μας ακολουθήσεις στο Spotify, στο YouTube ή στα Google ή Apple Podcasts.